Εξειδικευμένα για τη θέρμανση, οι μαθητές το έχουν θέσει ως πρόβλημα εδώ και ένα μήνα. Μετά την δική τους στάση διαμαρτυρίας και την δημοσιοποίηση, τελικά κάποιες κινήσεις έγιναν την περασμένη εβδομάδα που έδωσαν λύση στο αυτονόητο, στο να κάνουν οι μαθητές μάθημα σε κανονικό κλίμα, αλλά κάτι τέτοιο όπως σημειώνουν επετεύχθη για το 6ο Λύκειο, όχι όμως και για το 4ο ΕΠΑΛ. Με συνέπεια η αποχή από τους μαθητές του 4ου ΕΠΑΛ να συνεχίζεται. Τι είχαμε κάνει κάποιες κινήσεις την προηγούμενη εβδομάδα, ώστε να φτιάχνουν καλοριφέρ. Είχε έρθει και ο Δήμαρχος από εδώ στο σχολείο, ώστε να τα φτιάξουν. Είπε ότι θα γίνουν αλλαγές. Έγινε κάποιες αλλαγές στο καλοριφέρ. Γίνανε κάποιες δραστηριότητες του καυτήρα ώστε να φτιαχτεί. Στο 6ο λειτουργούν κανονικά τα καλοριφέρ. Στο ΕΠΑΛ λειτουργούν στο κάτω μέρος του σχολείου, στο πάνω δεν λειτουργούν, εκτός από δύο αίθουσες. Και δεν γίνεται μάθημα και συνεχίζουμε την αποχή μας κανονικά. Οι μαθητές ζητούν να υπάρξει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αντιμετώπιση του όλου προβλήματος που έχει ανακύψει. Μας είχαν πει ότι θα γίνει την προηγούμενη εβδομάδα βασικά. Και το πρόβλημα είναι γνωστό εδώ και ένα μήνα ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά ακόμα δεν έχει φτιαχτεί. Παραμένοντας σχολική μονάδα, οι μαθητές προχωρούν σε κίνηση αποχής. Ωστόσο για αυτούς, οι απουσίες μετρούν κανονικά. Εμείς καθόμαστε κανονικά στο σχολείο, κάνουμε αποχή, δεν φεύγουμε να πάμε πουθενά, μένουμε εδώ. Αλλά απουσίες περνάνε κανονικά επειδή κρυώνουμε. Από την άλλη, ζητούν γενικότερα να υπάρξουν παρεμβάσεις στη σχολική μονάδα, προκειμένου αυτή να φτάσει ξανά σε ένα κανονικό πεδίο λειτουργικότητας. Είχαμε μετρέξει αυτό το θέμα. Είχαμε προσπαθήσει να, μαζί με τους διευθυντές του ΕΚΤΟΥ και του ΤΑΡΤΟΥ ΕΠΑΛ, να πάμε σε κάποια γραφεία να προσπαθήσουμε κι εμείς να δούμε μελέτες που έχουν γίνει για να φτιάξουμε το κτίριο. Αλλά δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα και προσπαθούμε για το καλύτερο.